Γιώτα, να πάμε στην πρώτη σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Χανίων, είναι ο κύριος Μιλτιάδης Μαρκάτος. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας, κύριε Μαρκάτο. Εδώ και 2-24 ώρα, η κολχικίνη είναι μία εγκεκριμένη θεραπεία για ασθενείς με λίμωξη COVID-19. Είναι μία θεραπευτική, κατά κάποιο τρόπο, ανατροπή. Κοιτάξτε, λίγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά. Μην πάθουμε αυτό που είχαμε πάθει και με την υδροξυχλωροκίνη, αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες. Γιατί το λέω αυτό? Σαφώς και υπήρχαν κάποιες πρώτες μελέτες, ελληνικές μελέτες, που είχαν δείξει ένα σήμα, όπως λέμε εμείς, δηλαδή μια πιθανότητα να έχουμε αποτέλεσμα με τη χρήση κολχικίνης σε ασθενείς που πάσχουν από COVID-19. Ήταν κάποια πρώιμα αποτελέσματα χρονικά. Και μετά υπάρχει μια μελέτη, μια καναδική μελέτη, για αυτήν για την οποία μιλάμε τώρα, η οποία και με ελληνική συμμετοχή, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση της πρόβλεψης της νόσου, δηλαδή μια βελτίωση της πορείας της νόσου με μείωση της νοσηρότητας, δηλαδή μείωση στο να μπει κάποιος στο νοσοκομείο, μειωμένες πιθανότητες του να διασωληνωθεί και βέβαιως και μειωμένη θάνατη με τη χρήση κολχικίνης από τα πρώτα στάδια της νόσου. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η μελέτη αυτή ακόμη δεν την έχουμε δει. Έχουμε δει μόνο ένα press release, έχουμε δηλαδή ένα δελτίο τύπου των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει τη μελέτη. Ακόμη δεν έχουμε δει τη μελέτη, δηλαδή δημοσιευμένη σε κάποιο περιοδικό, για να ξέρουμε ακριβώς με τα στατιστικά που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, και σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει μπει η κολχικίνη στις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΗ για την αντιμετώπιση της νόσου. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε, και μέχρι να έχουμε και περισσότερα αποτελέσματα, ότι η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν το δίνουμε παντού και για οτιδήποτε. Ένα γνωστό βέβαια και παλιό φάρμακο. Ακριβώς, ένα δοκιμασμένο και παλιό φάρμακο. Δοκιμασμένο, έχει παρενέργειες, δεν είναι ένα φάρμακο, αλλά τις ξέρουμε, δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο χειριζόμαστε για χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε, να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, ότι ο λόγος τον οποίο θα δώσει κανείς κολχικίνη σε έναν άνθρωπο που έχει COVID είναι αν είναι πάνω από 60 ετών ή αν είναι λιγότερο από 60 σε ηλικία, αλλά ωστόσο έχει ταυτόχρονα και κάποια συνοσιρότητα, δηλαδή δεν το παίρνουν όλοι. Αν δηλαδή είναι παχύσαρκος, αν έχει ζαχαροδιαβήτη, αν έχει αρτηριακή υπέρταση που δεν είναι ρυθμισμένη, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανία νόσου, αυτά είναι τα καρδιολογικά του προβλήματα, αν έχει αναπνευστικά προβλήματα όπως είναι άσθημα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ή αν κάνει πολύ ψηλό πυρετό, δηλαδή αν έχει πυρετό πάνω από 38 ή τις τελευταίες 48 ώρες. Θα πρέπει να έχει θετικό COVID test, να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι μιλάμε για λίμωξη από κορονοϊό, και θα πρέπει να δοθεί τις πρώτες 48 ώρες, το καλύτερο θα ήταν ακόμη και το πρώτο 24 ώρο. Οπότε, γιατρέ, διάγνωση της νόσου. Μιλάμε για θεραπεία και όχι για πρόληψη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ήρθε η ώρα να εστιάσουμε και στη θεραπεία. Ναι, εξετάζουμε το θέμα της κολχικίνης, έχουν ακουστεί και τα μονοκλονικά αντισώματα τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά και ως πολιτεία, και ως Ελλάδα, και ως Ευρώπη? Βεβαίως, και παγκόσμια θα έλεγα. Η θεραπεία είναι μια παγκόσμια σκέψη, είναι παγκόσμια μπροστά στην πρωτοπορία του. Γιατί έχουμε εστιάσει στον εμβολιασμό, γι' αυτό το λόγο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Βεβαίως. Κοιτάξτε, μια υιογενής λίμωξη, η οποία κάνει πανδημική εικόνα, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πανδημία του κορονοϊού, έχει δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει. Σε επίπεδο παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Το ένα θέμα είναι η πρόληψη με τον εμβολιασμό, η οποία πάει καλά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν εμβόλια, βγαίνουν και άλλα. Έχουμε δηλαδή εδώ μπροστά μας πολλά πράγματα να κάνουμε. Και το άλλο είναι η θεραπεία, που ακόμη δεν είναι τόσο, ας το πούμε, καλά οργανωμένη. Και αυτό γιατί δεν έχουν βρεθεί φάρμακα τα οποία να έχουν πολύ καλή ανταπόκριση στην νόσο. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία δίνουμε για τη φλεγμονή που προκαλεί νόσος, κάποια αντιϊκά, δηλαδή εναντίον του ιού του ίδιου, σε στάδια της νόσου όμως τα οποία είναι προχωρημένα, δηλαδή όχι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μπει στο νοσοκομείο, για παράδειγμα, και αυτή είναι η πλειονότητα των ανθρώπων. Οι περισσότεροι που νοσούν από κορονοϊό μένουν στο σπίτι τους και παρακολουθούνται από εμάς, από τους γιατρούς, παρακολουθούνται κυρίως τηλεφωνικά. Οπότε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε δηλαδή μια συγκεκριμένη θεραπεία που να στόχευε κάπου πέρα από το να είναι σε καραντίνα, να πίνουν πολλά υγρά
και να θερμομετρούνται και να έχουν και ένα οξύμετρο να μετράνε το οξυγόνο τους. Αυτά ήταν τα μέχρι τώρα η αντιμετώπιση που είχαμε στους ανθρώπους αυτούς. Και προς Θεού έρχεται να προσθεθεί. Βέβαια, ολοκληρώστε. Πρέπει, το ξαναλέω, να είναι να δοθεί από τον γιατρό με βάση τα στοιχεία που σας είπα. Είναι στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, όχι δηλαδή σε όλους όσοι έχουν κορονοϊό. Και βεβαίως με τη στενή παρακολούθηση την ιατρική. Και προς Θεού, μη σπέβδουν οι πολίτες, οι κριτικοί στα φαρμακεία να ζητούν κολχικίνη. Ακριβώς. Και θέλω να ξαναπώ ότι η μελέτη, η οποία δείχνει ένα σχετικό θετικό αποτέλεσμα, ναι, δεν είναι πανάκια. Μάλιστα. Είναι μελέτη που δεν έχει ακόμη. Δεν έχουμε ένα περιοδικό στο οποίο να τη βλέπουμε δημοσιευμένη. Είναι δηλαδή ένα δελτίο τύπου αυτό στο οποίο στηριχθήκαμε στο να δώσουμε κολχικίνη. Οπομένως, όταν έχουμε τα περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας, πιθανότατα οι οδηγίες αυτές να αλλάξουν. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει ο καθένας να μιλάει με τον γιατρό του. Κύριε Μαρκάτο, να σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.